Γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν με άλλο ένα unboxing. Αυτή τη φορά στα χέρια μου έχω Xiaomi Mi Max. Είχαμε κάνει παρουσίαση την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κινητό. Αν εξαιρέσει το μέγεθος, που για κάποιους είναι μειονέκτημα το ότι είναι τόσο μεγάλο. Αν το συγκρίνουμε λίγο με το iPhone 6, βλέπετε τη διαφορά. Είναι τεράστιο. Πήρα λοιπόν δύο προστατευτικές θήκες για να το δοκιμάσουμε, να δούμε τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα. Οι συγκεκριμένες κυκλοφορούν αρκετές στο eBay. Είναι φτηνές, γύρω στο 5 ευρώ κάνει η συγκεκριμένη, και αυτή εδώ της Nikin κάνει γύρω στα 8 ευρώ. Ας δούμε λίγο περιμετρικά. Η συγκεκριμένη βλέπουμε καλύβει και το κάτω μέρος φόρτιση, και στο πάνω μέρος έχει καπάκι για την phone jack 3,5 mm. Έχει επίσης υποδοχή για το fingerprint sensor, άνοιγμα για την κάμερά μας. Έχει κάποιες λεπτομέρειες carbon, βλέπετε εδώ στο πάνω και στο κάτω μέρος. Επίσης έχει 4 αντιολισθητικά πόδια. Όταν τοποθετούμε λοιπόν έτσι τη συσκευή μας, δεν γλιστράει, καθώς το πλαστικό κομμάτι είναι αρκετά ολισθηρό. Ας δούμε λίγο με τη συσκευή μέσα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν έρθει καπακόνι για να μην προστατεύει από σκόνες. Στο πάνω μέρος βλέπουμε επίσης έχει τη θύρα περίθρον άνοιγμα και στο μικρόφωνο κάμερας. Έχει ένα μικρό κυλάκι περιμετρικά για να εμποδίζει βραζουνίσματα της οθόνης όταν το αφήνουμε προύμητα. Το κάτω μέρος έχει το άνοιγμα για το ηχείο μας, αλλά και για το μικρόφωνο, και επίσης προστατεύει από σκόνες τη θύρα φόρτισης USB. Αυτά είναι λοιπόν η συγκεκριμένη θήκη από eBay. Ας δούμε λοιπόν και την θήκη της Nikin. Η συγκεκριμένη ονομάζεται Nikin Smart View Window Flip Cover. Αναφέρει ότι είναι δερμάτινη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι, θα το δούμε τώρα. Έχει καλές κριτικές στο Banggood που την είδα. Ας δούμε λοιπόν την συσκευασία μας. Εξωτερικά λοιπόν δεν γράφει κάτι ιδιαίτερο. Nikin Max για το κινητό μας. Πίσω έχει κάτι QR code, κάτι κωδικούς αυθεντικότητας. Ας δούμε λοιπόν μέσα την θήκη μας. Αρχικά έρχεστε με την κάρτα της Nikin και ένα QR code για να κατεβάσουμε την εφαρμογή, έτσι ώστε να λειτουργεί το Smart Window με το κινητό μας. Έχουμε silica gel, ένα Frolex και εδώ είναι η θήκη μας. Βλέπουμε λοιπόν στο πίσω μέρος, να αναφέρω ότι τη συγκεκριμένη την πήρα εγώ σε μαύρο χρώμα. Έχω την εντύπωση ότι κυκλοφορεί και σε χρυσό, ροζ και άσπρο. Ας δούμε λοιπόν περιμετρικά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δερμάτινο. Μυρίζει δέρμα πάντως. Έχει έτσι μια ωραία αίσθηση. Οι άκρες είναι καμένες για να μην μας ξεφλουδίσει με τη χρήση. Στο μέσα μέρος έχουμε ένα δακτύλιο από plexiglass,
Έχουμε τα ανοίγματα για ήχο. Στο πλάι δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Έχουμε τα ανοίγματα αξιομοίωση ένταση και on-off power. Το άνοιγμα για την κάμερά μας, απάνω είναι όλο ανοιχτό και κάτω το ίδιο. Μέσα αναφέρει το λογότυπο της Nikon. Ας δούμε λοιπόν με το κινητό. Λοιπόν, αρχικά έχει μια texture γλυφή το πίσω κάλυμα, είναι πλαστικό, είναι προσβάσιμα όλα τα κουμπιά. Έχει καλό μεγάλο άνοιγμα για την υποδοχή ακουστικών, όπως και για την υποδοχή φόρτισης. Είναι αρκετά λεπτή, δεν ενοχλεί για το μέγεθος, δεν προσδίδει παραπάνω μέγεθος στη συσκευή μας. Ας δούμε λοιπόν με το λογισμικό της Nikon πώς λειτουργεί το συγκεκριμένη θήκη. Αρχικά σκανάρουμε την κάρτα μας, το QR code. Μπαίνουμε στην εφαρμογή, κατεβάζουμε την εφαρμογή μας. Εγώ την έχω κατεβάσει συγκεκριμένη στο κινητό. Βλέπετε εδώ όλες τις πιθανές θήκες. Εμείς χρησιμοποιούμε την Mi Max, αυτό εδώ. Την κατεβάζουμε λοιπόν και αφού την κατεβάσουμε έχουμε αυτήν εδώ την εφαρμογή. Την ανοίγουμε, κάνουμε ένα... ενεργοποιούμε την εφαρμογή μέσω κωδικού. Στο κάτω μέρος ξύνουμε την επιφάνεια αυτή εδώ και έχει ένα κωδικό από κάτω, τον βάζουμε μέσα στην εφαρμογή και ενεργοποιείται αυτόματα. Βλέπουμε εδώ κάποιες από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής της Nikon. Ενεργοποιούμε, δίνουμε τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή και κλείνουμε. Βλέπουμε εδώ πως δουλεύει. Βλέπετε, το δαχτύλιο δίνει μια αίσθηση. Ας κλείσω λίγο το φως. Ότι ανάβει φως γύρω γύρω. Μπορούμε να μπούμε στα μηνύματα, μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία. Βλέπετε εδώ, μπορούμε να ανοίξουμε το φακό, μπορούμε να πάρουμε γρήγορα τηλέφωνα, μουσική και στις ρυθμίσεις μπορούμε να αλλάξουμε το ρολόι μας. Έχει τρία διαθέσιμα ρολόγια. Επίσης τη φωτεινότητα οθόνης. Το δακτύλιο σε τι χρώμα θέλουμε να ανάβει. Και για οτιδήποτε παραπάνω ξαναμπαίνουμε μέσα στην κύρια εφαρμογή. Αυτή λοιπόν είναι η θήκη της Nikon. Μια αρκετά όμορφη και λεπτή θηκούλα. Θα δούμε στο καιρό πόσο θα αντέξει βέβαια. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Τα λέμε σε κάποιο άλλο. Γεια σας.